Τώρα ισχυρή εντολή από τον ελληνικό λαό ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να αποφύγει, όπως είπε, η χώρα τις περιπέτειες. Αν δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τότε η χώρα θα οδηγηθεί νομοτελειακά σε εκλογές το 15 Αύγουστο με απλή αναλογική, που σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι η μόνη κυβέρνηση που θα μπορεί να σχηματιστεί θα είναι μια κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης. Προειδοποίηση προς τους πολίτες πως αν η Νέα Δημοκρατία δεν λάβει ισχυρή εντολή, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες και θα οδηγηθεί σε νέες κάλπες τον 15 Αύγουστο, απευθύνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί για οποιοδήποτε λόγο κυβέρνηση μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, τότε η χώρα νομοτελειακά, κύριε Πρεντέρη, θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές το 15 Αύγουστο. Για να το καταλάβουν καλά οι πολίτες τι σημαίνει να μην υπάρχει ισχυρή εντολή το βράδυ της 7ης Ιουλίου. Και βέβαια θα οδηγηθεί σε εκλογές το 15 Αυγούστου με απλή αναλογική. Το οποίο σημαίνει εκ των πραγμάτων ότι η μόνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να σχηματιστεί είναι μια κυβέρνηση την οποία εγώ δεν την αντιλαμβάνομαι, εθνικής συνεννόησης, όπου θα πρέπει στην ουσία το πρώτο και το δεύτερο.